Γεννήθηκα το 1953, τη χρονιά των σεισμών. Εδώ στην Κεφαλονιά, όπως λέμε στο χριστιανικό κόσμο προ Χριστού και μετά Χριστόν, λέμε προ σεισμού και μετά σεισμών. Ήτανε τόσο καθοριστικό αυτό για τη ζωή των κατοίκων. Μεγάλωσα με τις διηγήσεις κυρίως του πατέρα μου, ο οποίος είχε μια πολυτάραχη ζωή, σαν ναυτικός. Εκτός από τα χρόνια που ήταν εδώ με τα καΐκια και τα ιστιοφόρα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ευρέθηκε στην Αγγλία, στην Αμερική, συμμετείχε σε αυτές τις νεοπομπές που μεταφέρανε πολεμοφόδια από την Αμερική στην Αγγλία, καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρόνια, στον Ειρηνικό, και έτσι μεγάλωσα με ιστορίες, όχι παραμύθια. Παράλληλα, κοίταξα να βρω και κάποια ντοκουμέντα πέραν από τις διηγήσεις των κατοίκων. Η πρώτη πληροφορία που έχουμε γραπτή, που έχουμε για τα φάρσα, είναι την περίοδο της Βενετοκρατίας. Όταν λέμε Βενετοκρατία, είναι από το 1500 μέχρι το 1797. Εκεί λοιπόν στην περίοδο αυτή πρωτοεφανίζονται τα φάρσα. Και πρωτοεφανίζονται σε ένα έγγραφο του Βενετού προνοητή εδώ στην Κεφαλονιά, που είναι ένας φοροδοτικός πίνακας. Δηλαδή ένας πίνακας που καταγράφει κάθε χωριό της Κεφαλονιάς πόσο πρέπει να πληρώσει φόρο. Εκεί έχουμε λοιπόν την πρώτη καταγραφή, που είναι το 1678. Και μάλιστα με το όνομα Φάρισο, σε άλλες πηγές βέβαια φαίνεται Φάρσα, με τα γενέστερες, και πληρώνει φόρο 135,5 ρεάλια. Δηλαδή, για τη δύναμη του χωριού, όχι και μικρό ποσό, το οποίο καταδεικνύει ότι είχε και μια, κατά κάποιο τρόπο, αξιόλογη παραγωγή, γιατί η φορολογία ήταν βάση της παραγωγής, κυρίως της γεωργικής παραγωγής. Το χωριό, στη συνέχεια, δεν φαίνεται αυτόνομο, γιατί με άλλα χωριά γειτονικά, όπως είναι τα Δειλινάτα, τα Φαρακλάτα, τα Κουρουκλάτα, τα Ραζάτα, τα Δαυγάτα, αποτελούν μία, ας το πούμε, μεγάλη κοινότητα περιοχής, η οποία λέγεται Ποταμιάνα. Άρα στα διάφορα έγγραφα της Βενετοκρατίας απαντάμε την Ποταμιάνα. Ο κύριος όγκος των κατοίκων του χωριού είναι η οικογένεια Βουτσινά, οι Βουτσινάδες, οι οποίοι και μέχρι σήμερα είναι η πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού. Αυτοί οι Βουτσινάδες ήρθαν από την Κρήτη, όταν η Κρήτη έπεσε στους Τούρκους, πρώην Βενετική κτήση για αυτή. Το τελευταίο οχυρό που έπεσε την Κρήτη ήταν ο Χάνδακας, το 1669. Οπότε πάρα πολλοί κρητικοί έφυγαν από εκεί για να μην μείνουν στους Τούρκους και μετακινηθήκανε προς άλλες βενετικές κτήσεις, όπως ήταν τα Επτάνησα. Και έτσι έχουμε την εγκατάσταση Κρητών στη Ζάκυθο, στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στην Κέρκυρα. Αυτοί οι Βουτσινάδες έφεραν από την Κρήτη, εκτός από τοπονύμια, από τον τόπο τους, που τα βρίσκουμε μέχρι σήμερα, ας πούμε υπάρχει πάνω στο βουνό το Κουτσομιτάτο. Μιτάτο λένε στην Κρήτη το περιφραγμένο χώρο που εκεί βάζουν τα πρόβατα. Στην Κεφαλονιά δεν το συναντάμε αυτή τη λέξη, το μιτάτο, έτσι. Και έχουμε το κουτσομιτάτο, δηλαδή ένα
γκρεμισμένο μητάτο, κάπως έτσι. Έχουμε ονόματα όπως Ερωτόκριτος και Αρετούσα από την Κρήτη. Ο πατέρας μου θυμάται κάποιον Βουτσινά, Φραγκίσκο μάλιστα Βουτσινά, ο οποίος φορούσε κεφαλομάντιλο, όπως τους κρητικούς. Είχε στιβάνια ψηλά και κεφαλομάντιλο. Δηλαδή μιλάμε το 1000, μικρός, το 1915 έχει γεννηθεί ο πατέρας μου, δηλαδή πριν το 20. Για σκεφτείτε δηλαδή, από το 1669 που είχαν έρθει, αυτό συνέχιζε να φοράει κεφαλομάντιλο. Αυτοί λοιπόν εφέρανε μαζί τους και τη μελισσοκομεία. Άρα το χωριό από εκείνα τα χρόνια έχει και μια μεγάλη παραγωγή μελιού. Προσφέρεται εντωμεταξύ και η χλωρίδα του χωριού, έτσι. Έχει μεγάλη ποικιλία εκεί αρωματικών φυτών κτλ. Και έτσι από εκείνα τα χρόνια βγάζουν πολύ καλό μέλι. Βέβαια οι Βουτσινάδες που ήρθανε το 1669, δεν μπορεί να πούμε ότι το 1678 που έχουμε το πρώτο φοροδοτικό πίνακα, ότι αυτοί στήσαν ένα χωριό και με παραγωγή, άρα προϋπήρχε ένας πυρήνας, έτσι. Και είναι ένας πυρήνας από τις οικογένειες, από τις οικογένειες Σημάτου, όπως είμαι εγώ, η δική μου οικογένεια, Γιακουμάτη, Σημάτη, Δρακάτη, που αυτή φαίνεται θα ήταν το αρχικό κύτταρο του χωριού. Εμείς, η οικογένεια η δική μας, η Σημάτη, πάλι δεν είναι αυτόχθονες κεφαλονίτες. Είμαστε κλάδος της οικογένειας Φαρακλού, εξού και τα Φαρακλάτα, το χωριό, που αυτοί ήρθαν όταν έπεσε η κορώνη. Το φρούριο το Βενετσιάνικο πάλι στους Τούρκους έπεσε πριν το Χάνδακα. Πάλι είχαμε μια μετανάστευση από εκεί, μικρότερη σε αριθμό, αλλά κάποιες οικογένειες ήρθανε, κυρίως στρατιωτικοί. Στους παλιότερους το έφτασα κι εγώ, τώρα βέβαια όλα αυτά έχουν εκλείψει. Υπήρχε το κριτικό τραγούδι της Σούσας, το οποίο το μεταφέρανε και το θυμάμαι που το έλεγε ας πούμε η γιαγιά μου εμένα, το οποίο το έχω διασώσει. Που λέει ας πούμε η Σούσα ή το λιγερί της Κρήτης το καμάρι και αγάπα το σαρίμπαλι το όμορφο παλικάρι, και έχει στη συνέχεια. Και λέει τώρα η Σούσα, είδα όνειρο μάνα μου πικρό φαρμακωμένο, πως ήρθε το αδερφάκι μου σε με αρματωμένο. Όνειρο ήταν Σούσα μου κι αυτό να περάσει, και σένα το αδερφάκι σου στα ξένα θα γεράσει. Στα ξένα όπου περπατεί, στα ξένα όπου γυρίζει, ή Λύκη τον εφάγανε ή Τούρκος τον ορίζει. Τέλος πάντων, και στη συνέχεια, γιατί είναι μεγάλο αυτό, ακούει χτύπους στην πόρτα η Σούσα και λέει του σαρίμπαλι τώρα, σήκω να δεις ποιος χτυπάει την πόρτα. Αυτός της λέει, σήκω εσύ Σούσα μου, γιατί είναι η κλίνη σου γλυκιά, να φύγω δεν μ' αφήνει. Βγαίνοντας η Σούσα βλέπει τον Κωνσταντή τον αδερφό της, ο οποίος με τα πολλά τη σκοτώνει. Βέβαια γιατί ατίμασε το σπίτι τους, έτσι, που καθότανε με τον Τούρκο μέσα εκεί. Και καταλήγει το τραγούδι ότι στη συνέχεια αυτή, επειδή ήταν πολύ όμορφη, όπως πηγαίνανε το φέρετρο ας πούμε από τα μαγαζιά, όλος ο κόσμος έκλαιγε τα ρούσα της μαλλιά, τα κόκκινα της μαλλιά ας πούμε. Το χωριό είναι σε ένα μέρος δύσβατο, κακοτράχαλο, ορεινό, έτσι, πάρα πολύ, το οποίο βέβαια περιόριζε τη δυνατότητα γεωργικής παραγωγής. Εν τούτης, είναι αξιοθαύμαστο πώς αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως οι γυναίκες κατορθώσανε να καλλιεργούνε αυτό το κακοτράχαλο έδαφος. Και θα έχετε δει ακόμη τα απομεινάρια από κάποιες αναβαθμίδες, αρμάκια τα λέμε εδώ στην Κεφαλονιά, που σε ένα επικλινές έδαφος φτιάχνουν πρώτα ένα τυχείο με ξερολιθιά, με πέτρες,
Αυτό σιγά σιγά το γεμίζουν χώμα. Το επόμενο, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, να εξοικονομήσουν δηλαδή 1-2 μέτρα καλλιεργήσιμης γης. Σε αυτά λοιπόν τα αρμάκια, κυρίως οι γυναίκες, γιατί οι άντρες οι περισσότεροι ήταν ναυτικοί, κυρίως οι γυναίκες καλλιεργούσαν κριθάρι κατ' εξοχήν, το οποίο είναι πιο ανθεκτικό από το στάρι, πολύ λιγότερο στάρι, κριθάρι, και έτσι εξοικονομούσαν το ψωμί τους, και από όσπρια κυρίως φακή, γιατί τα άλλα θέλουν και νερό, η φακή δεν θέλει νερό. Επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα εξαγώγημα προϊόντα της Βενετοκρατίας ή της Αγγλοκρατίας στα Επτάνησα και της Κεφαλονιάς κυρίως ήταν η μαύρη σταφίδα, η οποία γινόταν εξαγωγή κυρίως στην Αγγλία. Επίσης, οι ελιές, όπως φαίνονται ακόμα, οι αμυγδαλιές, δηλαδή από δέντρα ό,τι δεν χρειάζεται νερό. Και παραδόξως τα χρόνια τα πιο παλιά λινάρι, το οποίο το λινάρι χρειάζεται να υπάρχει και νερό γλυκό κατά κάποιο τρόπο, να το μουσκέψουνε, και γι' αυτό κάτω στην παραλία της Λιγιάς υπάρχει ακόμα η τοποθεσία λινοβροχιό. Δηλαδή φτιάχνανε κάποιες δεξαμενές που συγκεντρώνανε το νερό, το γλυκό, και μέσα εκεί μουλιάζανε το λινάρι. Και επίσης υπάρχουν 3 ανεμόμυλοι, οι οποίοι είχαν έργο να κάνουν αλεύρι το κριθάρι και το λίγο στάρι. Ο τελευταίος που είναι προς μαΐστρο, του κοντού όπως λέγεται, ήταν σε λειτουργία και στην κατοχή για παράδειγμα. Ο άλλος που είναι δίπλα στο νεκροταφείο του Βαλιανάτου είχε σταματήσει τη λειτουργία του πολύ πριν, και υπήρχε και ένας άλλος στα όρια πάνω στο βουνό προς τα Ταυγάτα του παπά Αναστάση Βουτσινά. Υπήρχαν 3 ανεμόμυλοι λοιπόν που είχαν σκοπό να κάνουν αλεύρι. Υπήρχαν 3 ελαιοτριβία από τις ελιές για να κάνουν το λάδι. Και βέβαια για το πάτημα των σταφυλιών και για να προκειμένου να γίνει κρασί, γιατί το κρασί δεν ήταν όπως τώρα η συνοδευτικό του κρασιού, ή αν βρούμε σε παρέα να πιούμε ένα ποτήρι, ήταν συμπληρωματικό της τροφής. Επειδή η τροφή τους ήταν πολύ λιτή και το κρασί κατά κάποιο τρόπο τους ήταν δυναμωτικό, τους βαστούσε. Και έτσι το κάθε σπίτι, όσο και φτωχό να ήταν, είχε το βαρέλι του με το κρασί, και στο κατώι του σπιτιού θα είδατε σε πολλά ρήπια πάνω στο χωριό υπάρχει ο λινός, δηλαδή εκεί που πατάγανε τα σταφύλια. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κοινωνία μέσα σε αυτό τον αγριότοπο κατόρθωσε για πολλά χρόνια και ήταν αυτάρκης. Βέβαια με τίμημα τη σκληρή ζωή. Παρήγαγαν τα δημητριακά για ψωμί, το λάδι τους, το κρασί τους, παράλληλα είχαν και αμπέλια ρομπόλας έτσι και τα λοιπά. Για τα ρούχα υφαίνανε από το λινάρι, υφαίνανε από τα ζώα που κουρεύανε τα πρόβατα, έτσι. Και βλέπουμε μια αυτάρκη κοινωνία, πράγμα πολύ σημαντικό, και ήταν ονομαστές οι γυναίκες, οι παλιές, οι Φαρισινές, για το δυναμισμό τους. Ήταν αντρογυναίκες, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκτός από αυτά είχαν να αναθρέψουν τουλάχιστον το μίνιμουμ 6 παιδιά. Οι οικογένειες τότε ήταν πολυπληθείς σε 6 με 10 παιδιά. Είχαν να φροντίσουν το σπίτι, τα χωράφια και ούτω καθεξής. Ήταν πάρα πολύ σκληρές οι γυναίκες να πλύνουν, να ζυμώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια ήταν και λίγο ορισμένες του καβγά. Η ναυτική ιστορία ενώ της Κεφαλονιάς αρχίζει από τη Βενετοκρατία για παράδειγμα, κυρίως τα χωριά της Λιβαθός, έτσι, Σπαρτιά, Κουρκουμελάτα, Σαρλάτα,
Καλλιγάτα, ακουστά θα τα έχετε ακούσει έτσι. Εκεί έχουμε μεγάλη ανάπτυξη της ναυτιλίας. Στα Φάρσα αργότερα, πρώτα ήταν γεωργοί και μετά πήγανε στη θάλασσα. Και όταν λέμε στη θάλασσα, με μικρά πλοιάρια στην αρχή, αργότερα με κάποια πάλι μικρά καΐκια, έκαναν κυρίως εμπόριο εδώ, στο Ιόνιο, στα νησιά μεταξύ τους, στον Πειραιά, στην Καλαμάτα. Κυρίως ήταν τα λιμάνια που πιάνανε με τα καΐκια. Μετά τον πόλεμο, βέβαια τα καΐκια λιγοστέψανε, μέχρι το 60 τόσο τα τελευταία καΐκια, και μετά όλοι αυτοί που ήταν μέσα στα καΐκια οι νεότεροι, μεταπηδήσανε στα φορτηγά πλοία και κάποιοι ελάχιστοι στα επιβατικά. Κυρίως σαν κατώτερα πληρώματα, όπως σας είπα. Επειδή πάλι δεν υπήρχαν κεφάλαια, δεν υπήρχε πλούτος στα Φάρσα, ελάχιστες οικογένειες μπορεί να είχαν κάποια χρήματα, ούτε παιδεία, δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την αυτοσύνη τους που είχαν οι Φαρισινοί για να γίνουν εφοπλιστές όπως γίνανε οι Λιβαθινοί, για παράδειγμα. Ένα ορόσημο μάλλον για τα Φάρσα είναι ότι το 1912 ο Βενιζέλος, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όρισε με νόμο τη δημιουργία των κοινοτήτων για να περιορίσει τη δύναμη των δημάρχων. Μέχρι τότε ήταν δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Επειδή αυτοί οι δήμοι διωγγωθήκαν σε τέτοιο σημείο που ο κάθε δήμαρχος ήταν σχεδόν νομάρχης, για να περιορίσει τη δύναμή τους, κατακερμάτισε τους δήμους σε κοινότητες, στα χωριά δηλαδή. Έτσι σχεδόν τα περισσότερα χωριά γίνανε κοινότητες, αυτοδιοικούμενες, έτσι, με κοινοτάρχη και κοινοτικό συμβούλιο, το 1912. Αυτό είναι ορόσημο για το χωριό, αφενός μεν γιατί παίρνει τις τύχες του στα χέρια του. Μέχρι τότε ανήκαμε στα Δειλινάτα, στο Δήμο Δειλινητών, μαζί με άλλα χωριά. Γίνεται κοινότητα των Φάρσων και συντάσσεται και το πρώτο δημοτολόγιο, το 1914, που εκεί καταγράφονται, είναι ένα ιστορικό έγγραφο αυτό, υπάρχει στο ιστορικό αρχείο, που εκεί καταγράφονται όσοι ήταν εν ζωή. Και μάλιστα καταγράφονται κατά οικογένειες, οπότε βλέπουμε τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το δημοτολόγιο του έτους 1914-16. Είναι μια μεγάλη πηγή, ας πούμε, πληροφοριών για το χωριό, που φαίνονται εκεί οι οικογένειες και πότε έχει γεννηθεί ο καθένας και τα επαγγέλματα. Στην περίοδο της Αγγλοκρατίας ιδρύονται δημοτικά σχολεία σε όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς σχεδόν. Τα λεγόμενα αλληλοδιδακτικά. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα χώρο, ήταν όλα τα παιδιά όλων των τάξεων και έτσι τα μικρότερα παιδιά ακούγοντας τα μεγαλύτερα μαθαίνανε. Και κατά βάση αυτό ήταν για να χρησιμοποιήσουμε λιγότερους δασκάλους, γιατί δεν υπήρχαν και δάσκαλοι εκείνη την εποχή. Οι πρώτοι δάσκαλοι το 1852 είναι ιερέας. Συνήθως οι ιερείς ξέρανε και περισσότερα γράμματα εκείνη την εποχή. Νοικιάσανε το κελί της Παναγίας. Η Παναγία εκτός από την εκκλησία είχε και κάποια ακίνητα, χωράφια κτλ. Ένα οίκημα είχε η εκκλησία, το οποίο το ενοίκιασε το τότε κράτος, ας πούμε, και διόρισε... Το Ζήσιμο Βαγγελάτο είναι ο πρώτος δάσκαλος του χωριού. Στη συνέχεια αλλάζουν διάφοροι δάσκαλοι και φτάνουμε σε τον πρώτο φαρισινό δάσκαλο, τον Ιωάννη Βουτσινά. Αυτός μάλιστα, ο Ιωάννης Βουτσινάς, είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν και λαογράφος, συνέλεγε παροιμίες,
γνωμικά από όλη την Κεφαλονιά, από το Φάρσα κτλ. Είχε αλληλογραφία με τον μεγάλο λαογράφο τον Νίκο τον Πολίτη και του είχε στείλει υλικό το οποίο είναι κατατεθειμένο στην Ακαδημία Αθηνών με το όνομά του. Έκανε έρευνες γύρω από τη χλωρίδα της Κεφαλονιάς. Δυστυχώς πολλά από τα γραπτά του χαθήκανε με τους σεισμούς. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη συμβολή του στην παιδεία των Φάρσων και προς τιμήν του ονομάσαμε και τη βιβλιοθήκη που φτιάξαμε Βιβλιοθήκη Γιάννη Βουτσινά. Στη συνέχεια επακολούθησαν πολλές δασκάλες. Περίπου στα χρόνια του Βουτσινά οι μαθητές ήταν περίπου 60, γιατί οι κοπέλες δεν πηγαίνανε όλες σχολείο τότε, για λόγους κοινωνικούς περισσότερο δηλαδή. Στα μεταγενέστερα χρόνια εφτάσανε το σχολείο να έχει και 140 μαθητές, αγόρια κορίτσια. Μετά το πόλεμο βέβαια, που μεταφερθήκαμε κάτω, λειτουργήσε το σχολείο στο χώρο που είναι το πολιτιστικό κέντρο. Μέχρι το πρόσφατα, μέχρι το 70 τόσο, οπότε σταμάτησε να λειτουργεί το σχολείο αυτό, έλλειψη μαθητών, μάλλον έλλειψη ορισμένου αριθμού μαθητών, οπότε οι μαθητές πλέον έρχονται στο Αργοστόλι και παρακολουθούν τα σχολεία του Αργοστολιού. Ο σεισμός είναι καταλύτης των πραγμάτων και της μνήμης. Η γενιά που δεν έζησε το σεισμό, ελάχιστα θα θυμάται από τη ζωή του προσεισμικού χωριού. Δηλαδή μόλις φύγει η γενιά η πιο μεγάλη από μένα, εμείς ψήγματα όσων έχουν ζήσει οι προγενέστεροι έχουμε σαν μνήμη. Και βέβαια άλλη ζωή δική μας, άλλη ζωή εκείνη. Σε όλους τους τομείς. Που είπε και μια γριά, μαζί με το σεισμό φύγανε και τα πράγματα, φύγανε και οι λέξεις. Μεγάλη κουβέντα. Έτσι. Άλλες νοοτροπίες, άλλες συνήθειες, άλλος τρόπος ζωής. Οι μνήμες δυστυχώς και τα έθιμα και όλα αυτά χάθηκαν. Σιγά σιγά μετά το σεισμό χάθηκαν. Αλλά αυτή είναι η ζωή, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα.